με ικανοποιητική προσέλευση και με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την αποφυγή διάδοση του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε η τελευταία για το 2020 ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωσε το Παράρτημα Ιωνίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με τις Τράπεζες Αίματος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιαννίνων και της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο, στην αίθουσα αναμονής. Την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή, καλώντας για μία ακόμη φορά τους πολίτες να πάρουν την απόφαση να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, εξέφρασαν με δηλώσεις τους ο πρόεδρος του Παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κώστας Δακαλέτσης, η Κέτη Φωτίκα, υπεύθυνη της Τράπεζας Αίματος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιαννίνων και ο Βασίλης Βράστος, πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων. Οι συμμετέχοντες στην σημερινή εθελοντική αιμοδοσία ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά και στο εγχείρημα που κάνει το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την σύμπραξη όλο και περισσότερων συλλόγων στις επόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες. Αυτή η αιμοδοσία κλείνει τον κύκλο αιμοδοσιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα Ιωάννινα για το 2020. Ανοίγει όμως και έναν καινούριο κύκλο, έναν κύκλο συνεργασίας μεταξύ τραπεζών και συλλόγων αιμοδοτών, προκειμένου να καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να πάμε την αιμοδοσία ένα βήμα πιο μπροστά. Πρωτίστως όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο Εφετών, η οποία με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μας γκρίνει την χρήση του ισογείου του Δικαστικού Μεγάρου, και αυτό διότι είναι ένας χώρος εξαιρετικά βολικός στην αιμοδοσία, είναι μεγάλος ο χώρος, άρα προστατευόμαστε, κρατάμε και τις απαραίτητες αποστάσεις, και είναι ένας χώρος κεντρικός που μας δίνει και την δυνατότητα να προωθούμε και την ιδέα της αιμοδοσίας κάθε φορά που γίνεται αιμοδοσία. Δίνουμε το στίγμα μιας καινούργιας όθησης στο θέμα της αιμοδοσίας. Γι' αυτό και η σημερινή αιμοδοσία δεν είναι αποκλειστικά του Ερυθρού Σταυρού, γίνεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και με την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Πυροσβεστών Υπήρου. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε στις επόμενες αιμοδοσίες του 2021 να συγκεντρωθούν αρκετοί σύλλογοι, αρκετές τράπεζες αίματος και να μπορέσουμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την ιδέα της αιμοδοσίας. Το έχει ανάγκη ο τόπος μας. Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε δίνει βοήθεια σε όσους χρειάζονται με συνέπεια και σταθερότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία που έχει κάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για τη σημερινή αιμοληψία. Είναι η δεύτερη φορά που ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο διάστημα της πανδημίας κάνει αυτή την αιμοληψίες. Ικανοποιητική θα έλεγα ότι είναι η συμμετοχή, αλλά όπως γίνεται αντιληπτό σε όλους, είναι τόσες πολλές οι ανάγκες που έχουν τα δύο νοσοκομεία αλλά και πανελλαδικά για αίμα, που ποτέ δεν θα μπορούν να καλυφτούν. Από τη δική μου θέση κάνω έκκληση σε όλους, όσους μπορούν να δώσουν αίμα, να έρθουν, να στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές, και τη σημερινή αλλά και τις επόμενες που θα γίνουν. Είναι μία προσφορά προς τον συνάνθρωπο, γιατί το αίμα δεν δωρίζεται και δεν αγοράζεται και δεν πωλείται, μόνο δωρίζεται. Θα έλεγα λοιπόν 10 λεπτά από τη ζωή του, από το χρόνο του κάθε ανθρώπου μπορεί να ζώσουν μία ζωή. Ελάτε να δώσετε αίμα. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό. Μπορούμε όμως να δώσουμε το στίγμα μας, τη βοήθειά μας σε αυτή την προσπάθεια. Είναι απολύτως ασφαλές το να έρθει κάποιος και να δώσει αίμα. Υπάρχει προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό. Οπότε η οποιαδήποτε αμφιβολία δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε κανέναν αιμοδότη. Καλή σας ημέρα. Η Τράπεζα της Ένωσης Πυροσβεστών Υπήρου δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια αιμοδοσία. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Αποδεχτήκαμε μεγάλη χαρά την πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου και του Ερυθρού Σταυρού. Βρισκόμαστε συζητήσεις για κάτι ακόμη πιο δυνατό με τον Ερυθρό Σταυρό. Θα είμαστε πάντα στη διάθεση του Ερυθρού Σταυρού και των πολιτών, όπως κάνουμε πάντα, όπως γνωρίζετε, κάνουν οι πυροσβέστες. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Δώστε 10 λεπτά από το χρόνο σας για να μπορέσουμε να σώσουμε μια ζωή.